Γιατί αν πάει στον ίδιο δρόμο, πράγματι ο εύκολος στόχος, εντάξει, ευχαριστώ. Κάποιος που πλήρωνε 40% να πληρώσει 45, 50, 60, 70, αυτός είναι παγιδευμένος έτσι καλώς γιατί δεν μπορεί να κρύψει τίποτα. Εγώ σας πληροφορώ ότι σε σχέση με τον προγραμματιστή, έντα στόχο, το πρώτο 9μηνο του 2009 είχαμε εμείς απώλεια της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου. Στους 3 μήνες του ΠΑΣΟΚ, από τις εκλογές και μετά μέχρι το τέλος του έτους, η απώλεια ήταν τριπλάσια. Όσον αφορά τον προγραμματιστέντα στόχο στα θέματα των εισπράξεων. Λοιπόν, αυτό ξέρετε τι δείχνει για μένα. Δείχνει ότι μετά τις εκλογές ένα κόμμα το οποίο φαινόταν έτοιμο να κυβερνήσει για 6 μήνες έμεινε παράλληλο. Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή λέτε εσείς προφανώς ήσασταν έτοιμοι να κυβερνήσετε. Διάβασα προσφάτως, προ 2-3 ημερών, και εσείς αναφερθήκατε στην προηγούμενη αρμοδιότητά σας του Υπουργού Μεταφορών ότι, όπως με βάση τα στοιχεία που δίνει η σημερινή κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών επί των ημερών σας είχε απορροφητικότητα 0% του ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Τι είχε συμβεί, κύριε Στυλιανίδη? Καταρχήν θα σας πω βασικός ότι... Να πούμε τι είναι το ΕΣΠΑ. Αφού εξήγησε τι είναι το ΕΣΠΑ, είχε απορροφητικότητα από τα κοινοτικά κονδύλια. Από τα κοινοτικά κονδύλια. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, το Υπουργείο Παιδείας, το βάζω ως μοντέλο σύγκρισης, το οποίο διαχειρίστηκα πριν, είχε την υψηλότερη απορροφητικότητα ως Υπουργείο και ήταν το πρώτο που ενέκρινε το επιχειρησιακό του σχέδιο. Σας ρώτησα για το Υπουργείο Μεταφορών, βέβαια. Ναι. Αυτό το Υπουργείο όμως έχει αυτοδύναμο προγραμματισμό όσον αφορά το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Το Υπουργείο των Μεταφορών έχει ενδιάμεσο φορέα και συμπράττει μαζί με άλλα δύο Υπουργεία. Και το αυτονοήτο στο Υπουργείο Οικονομικών που πρέπει να βάλει την εθνική συμμετοχή και δεν είχε τη ρευστότητα να τη βάλει, γι' αυτό υπήρξε η καθυστέρηση. Και παρότι είχαμε έτοιμο το επιχειρησιακό σχέδιο, δεν έπρεπε να χαθεί ούτε ένα ευρώ από το τρίτο. Άρα φταίνε οι συναρμόδιοι υπουργοί. Γι' αυτό είχε δοθεί παράταση σε όλο αυτό το πλέγμα των Υπουργείων του ΠΕΧΟΔΕ και του Υπουργείου Μεταφορών για 2 χρόνια. Μην κρίνετε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ξεκίνησε από έναν στόχο ο οποίο ετέθη. Ναι, βεβαίως δεν ξεκίνησε, γιατί πήρε 2 χρόνια παράταση για να μπορέσει να αρχίσει να υλοποιεί το τέταρτο. Γι' αυτά και για άλλα πολλά, κύριε Στυλιανίδη, τιμωρήθηκε πολύ η Νέα Δημοκρατία. Όχι για αυτά. Όχι για αυτά, κύριε Πολύ. Όχι, λέω για πάρα πολλά. Όχι για το θέμα είναι τώρα. Για άλλα. Θέλω, για αυτό, δηλαδή, θέλω να πάω στον κύριο Παπακοσταντίνου του Κομμουνιστικού Κόμματος για να πω το εξής. Επειδή πολύ σωστά το κόμμα σας αναδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο, είναι το κόμμα της εργατικής τάξης, την ανεργία. Η οποία ανεργία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα αυξηθεί. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας λέγανε οι εκπρόσωποι των εργοδοτών που ήταν εδώ πριν από 15 μέρες, οι μικρές επιχειρήσεις αυτές που έχουν από 5 μέχρι 12 εργαζόμενους θα κλείσουν. Ξέρετε όμως, πήγα την Κυριακή σε μία ταβέρνα. Είχε 11 εργαζομένους. Δεν υπήρχε κανείς Έλληνας. Τα τελευταία χρόνια μας αρέσανε σε όλους πολύ τα λούσα, γίναμε πολυτελείς. Και υπάρχουν δουλειές πολύ καλές που οι Έλληνες δυστυχώς δεν τις καταδέχονται. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε υδραυλικούς ηλεκτρολόγους Έλληνες. Πρέπει να ξαναγίνουν σερβιτόροι Έλληνες. Ωραία επαγγέλματα, δεν είναι αυτά και πολύ ευπρεπή. Δεν καταδέχεται κανείς να τα κάνει και μιλάμε για ανεργία μόνο όταν φεύγουν τα stage από το δημόσιο. Το λέω καλά? Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι κάπως βαθύτερα. Και με αυτή την έννοια λέω ότι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι και χρέος του Κομμουνιστικού Κόμματος να πει ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, παιδιά, έτσι. Βεβαίως. Στη χώρα μας, γενική σημαία είναι το να μειωθεί δραστικά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Και αυτό επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Γίνανε απόπειρες και πραγματικά καθυλώθηκαν οι μισθοί, να το πω έτσι, τα τελευταία 10-12 χρόνια, σε μεγάλο βαθμό. Εκφράσεις αυτού του φαινομένου είναι ότι έχουμε 1 εκατομμύριο λαϊκά και εργατικά νοικοκυριά, τα οποία είναι στο όριο της φτώχειας και κάτω από αυτά. Υπάρχει άλλο 1 εκατομμύριο λαϊκά είναι και εργατικά νοικοκυριά. Είναι 2 εκατομμύρια άνθρωποι αυτοί. Ναι, είναι πολύ. Φανταστείτε, 2,5 εκατομμύρια κόσμος πήρε αυτό το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπάρχει άλλο 1 εκατομμύριο λαϊκά και εργατικά νοικοκυριά που χοροπηδάει λίγο πιο πάνω από το στατιστικά όριο της φτώχειας. Από αυτή την άποψη, το πήραμε με βάση κριτήρια κοινωνικής πρόνοιας, ανάλογα δηλαδή αν ήταν ανάλογα με τα παιδιά, ανάλογα σε ποια συνταξιδοτικό σύστημα βρισκόταν. Τα κριτήρια της οικονομικής ανάπτυξης τελευταία 12ετίας οδήγησαν ένα αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού στην φτώχεια και στην κλιμακούμενη δυστυχία. Και από την άλλη μεριά, 42 επιχειρηματικοί όμιλοι και οι μεγαλομέτοχοί τους
καρπώθηκαν νόμιμα. Σε αυτά συνφωνούμε όλοι μαζί. Νόμιμα. Σε αυτά. Το 65% των κερδών τη τελευταία δεκαετία. Υπάρχει κανείς που να έχει αμφιβολία γι' αυτό? Υπάρχει κανείς που να μην ξέρει τι έγινε με τα καρτέλ τα τελευταία 5 χρόνια που δεν τρώνε κανείς ανταγγίξει? Υπάρχει κανείς που να μην ξέρει τι έγινε με τα υπερκέρδη των τραπεζών? Όλα αυτά είμαστε αλληλέγγυοι πάντες με το ΚΚΕ και συμφωνούμε μαζί σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα υπερκέρδη των τραπεζών και τα καρτέλ. Άρα, επειδή ζούμε σε μια περίοδο που απαιτούνται συμπεράσματα. Λέω όμως, επειδή είστε πυλώνας της Δημοκρατίας στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάποτε πρέπει να πούμε και αλήθειες. Ότι οι αλλοδαποί έχουν ανεργία 2% και περιστασιακοί και οι υπόλοιποι Έλληνες έχουν 15%. Άρα, αρχοντέψαμε και κάποιες δουλειές δεν τις καταδεχόμαστε. Αυτό δεν λέμε. Αυτό προσπαθώ έτσι να ακούσω και από εσάς. Θέλουμε όλοι stage στα παιδιά μας και συμβασιούχους στο δημόσιο. Δεν θέλει, κύριε Πολίτη, την εστερόπαυση. Stage στο δημόσιο. Stage στο δημόσιο. Για μιλάμε για 400 ευρώ. Σουβλάκια. Δεν ξέρω αν είναι είδος πολυτελεία στα 400 ευρώ. Σε καμία περίπτωση. Και από αυτή την άποψη, το κρίσιμο ζήτημα και το ΚΚΕ συγκεντρώνει την προσοχή του στο να προσδιορίσει ποιο είναι το μέτρο, να το πω έτσι, των λαϊκών αναγκών. Και συνυπολογίζει την ανάγκη, πρώτον, ο μισθός να συνδεθεί με το κόστος ζωής. Δεύτερον, να συνδεθεί με την αυξανόμενη παραγωγικότητα εργασίας. Τρίτον, να συνδεθεί με τον ήδη διωγγωμένο, παραγμένο κοινωνικό πλούτο. Και σήμερα το πραγματικό ζήτημα είναι ότι φτάσαμε σε ένα σταυροδρόμι που τα θεμελιώδη κριτήρια της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο ακριβώς γιατί η κυρίαρχη κοινωνική και οικονομική τάξη της χώρας μας και το πολιτικό σύστημα. Αυτό λέμε ότι τη ζημιά δεν την κάνουν πια μόνο αυτοί. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι για την ολιγαρχία συμφωνούμε όλοι μαζί σας. Για τα καρτέλ συμφωνούμε όλοι μαζί σας. Όμως τη ζημιά στην ελληνική κοινωνία δεν την έκαναν μόνο αυτοί. Κοιτάξτε. Τη ζημιά στην ελληνική κοινωνία. Έχετε καλέσει κανένα τραυλικό σπίτι να δείτε με τι αυτοκίνητο έρχεται? Και δεν κάνω λαϊκισμό, λέω την αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι δουλεύει 16 ώρες την ημέρα ο υδραυλικός που έρχεται στο σπίτι μου. Για να φτιάξει το καζανάκι. Και δεν πήγαινε να κοιμηθεί σπίτι του, γιατί πρέπει να αρχίσει τη δουλειά πάλι από τις 6 ώρα. Δεν είναι ο φοροφυγάς ο υδραυλικός. Φοροφυγάδες και μάλιστα νόμιμοι φοροφυγάδες, και αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι, είναι οι μεγαλομέτοχοι των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι αυτοί στη χώρα, συμφωνούμε όλοι μαζί σας, αλλά πόσοι είναι? Σας επαναλαμβάνω. Αυτοί, είναι αυτοί που καρπώθηκαν το 65% των κερδών της τελευταίας δεκαετίας. Αυτή είναι. Άρα σωστά το ΚΚΕ προσδιορίζει ότι μέτρο πρέπει να είναι. Μας 45% φορολόγηση των κερδών στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. 40.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο για τη λαϊκή και εργατική οικογένεια. Και 5.000 ευρώ το αφορολόγητο για κάθε παιδί. Αυτές είναι το πάτωμα του αφορολόγητου. Ενώ η κυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος πάντως, από το αφορολογικό που καταλαβαίνω. Βεβαίως, παρακαλώ. Αλλά όταν μιλάμε για αφορολογία, δεν πρέπει το μυαλό μας να πηγαίνει προσανατολίζεται στα 50 ράκια. Όχι. Πρέπει να μιλάμε για αυτούς που καρπώθηκαν την εργασία του ελληνικού λαού, των εργατών, των μικροϊδιοκτητών αγροτών, των βιοτεχνών. Και συγκεντρώσαν, ξέρετε, για την ελληνική μελέτη των επιστημών. Οι γιατροί δεν παίρνουν 50 ράκια. Οι γιατροί στους οποίους αναφέρεστε, να είστε βέβαιοι ότι εκτός από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ταυτόχρονα είναι και μέτοχοι σε μια σειρά επιχειρήσεις. Και στο Περιστέρι το ίδιο κάνουν. Βεβαίως, βεβαίως. Οι γιατροί λοιπόν αυτοί που χαρακτηριστεί ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Μισθωτός. Είστε μισθωτός. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί ταυτόχρονα είναι μέτοχοι σε μια σειρά επιχειρήσεις. Και στον κλάδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που με είναι το μεγάλο ψητό. Ναι, θα κατηγορηθώ ότι κάνω λαϊκισμό απόψε, αλλά με μαύρη σακούλα. Αν έχετε φίλους που δουλεύουν σε τράπεζες, είναι καλύτεροι πελάτες οι γιατροί. Τα πάνε σε μαύρη σακούλα τα λεφτά, έτσι. Να σας πω, στο δίκτυο αυτό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για να καταλαβαίνουμε και τι κοιτάξτε γίνεται. Κοιτάξτε τι κάνουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, τι κάνουν, να το πω έτσι, και οι επιχειρήσεις ιατρικού εξοπλισμού. Έχουν λογαριασμούς για κατευθυνόμενοι εξετάσεις σε μια σειρά επώνυμα, να το πω έτσι, για το που θα κέντρα, κάνουν. Και με λογαριασμούς. Και με λογαριασμούς στις τράπεζες. Δηλαδή, διαφθορέας είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Για αυτούς που τα παίρνουν διαφθορέας. Βεβαίως, αυτός είναι ο διαφθορέας. Πάντα χρειάζονται δύο, κύριε Παπακοσταντίνο. Συγγνώμη, ο ένας είναι. Και ο επιστήμονας είναι. Η πορνεία δεν κάνει μόνο η πόρνη. Βεβαίως. Κάνει για αυτούς που πάνε την πόρνη. Διαφθορέας είναι η επιχείρηση και ο γιατρός είναι ο διεφθαρμένος. Μόλον ότι θέλει δύο. Αλλά δεν είναι ο κινητήρας της διαφθοράς και της πραγματικά της κατάπτωσης, είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και γιατί το κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις? Γιατί πρέπει και με αυτούς τους μεθόδους να διασφαλίζουν τα μερίδια τους στην αγορά. Σε συνθήκες οξύτα του ανταγωνισμού. Όταν η υγεία μετατρέπεται σε εμπόρευμα και κοινικό εμπόρευμα, νομοθετικά κατοχυρωμένο, όταν το φάρμακο είναι εμπόρευμα, επόμενα οι μεγάλοι παίκτες
θα κάνουν με χίλιους δυο τρόπους. Και με περιπολία στα νοσοκομεία θα προστατεύουν το ποσοστό κέρδους. Κύριε Παπακοσταντίνου, νομίζω ότι σε αυτά που λέτε, ιδιαίτερα για τα ζητήματα υγείας, ουδείς διαφωνεί ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και μάλιστα τα διαπλευρόμενα μεταξύ ιατρικών. Όχι, όχι, όχι. Νόμιμο σκάνδαλο δεν υπάρχει. Όλα παράνομα. Οι αγροτικέ επιδοτήσει δεν τι παίρνουν οι αγρότε. Δεν έβαλα θέμα αγροτικών επιδοτήσεων. Δεν έβαλα. Οι μεγάλε επιχειρήσει στο τομέα τη αγροτική οικονομία. Η Βιβάρτρια, καρπώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών επιδοτήσεων, ο όμιλο Βιβάρτρια. Στο γάλα, στο στάρι. Δεν μιλάμε για αυτό τώρα, δεν είναι το θέμα μα απόψε αυτό. Μην τα κάνουμε ένα χωνευτήριο, αλλά μπορούμε να μου επιτρέψετε να βάλουμε μια σειρά. Υπάρχει ένα γενικό παρανομαστή.